Φανταστείς ότι ξεμένουμε από χρήματα μέσα σε 10 μέρες, 15. Δεν έχει τελειωμό το κύμα ακρίβειας για επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι λογαριασμοί και οι τιμές ανεβαίνουν, οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι. Οι επιχειρήσεις πιέζονται αυτή τη στιγμή γιατί έχει ανέβει πολύ, όπως είπατε, το κόστος της ενέργειας. Και επίσης έχει ανέβει και αρκετά το κόστος κάποιων πρώτων υλών, κυρίως σε κάποια τρόφιμα. Και όπως επίσης και στις αγγλικά συσκευασίες, τα οποία μην ξεχνάμε προέρχονται και αυτά από το πετρέλαιο. Πάσχαρη, μια τροφή ενώ έκανε 20 ευρώ, ας πούμε, τώρα πια με την ανατίμηση πάει στα 24. 4 ευρώ διαφορά κάθε μήνα στον καταναλωτή, είναι, όλο το χρόνο είναι στα 48 ευρώ. Οι αυξημένοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος αποτελούν βαρόμετρο για τις επιχειρήσεις. Περίπου 800 ευρώ σίγουρα. Μου έχει έρθει διαφορά, δηλαδή από το ένα μήνα στον άλλο, γιατί είμαι σε εταιρεία και δεν είμαι στη ΔΕΗ που είναι δίμηνο. Μου έρχεται κάθε μήνα, είναι 800 ευρώ παραπάνω. Έτσι. Στα άλευρα, πρώτες ύλες, ένα 40-50% και αυτά επάνω. Και στο μαγαζί μου που έχω πολύ μειωμένο ρεύμα, γιατί έχω βάλει όλα τα φώτα, είναι όλες οι λάμπες LED, και έτσι δεν ξεπερνάω το 80-90 ευρώ το μήνα. Το τελευταίο μήνα μου ήρθε 145, είναι τεράστια η διαφορά. Η στάση των καταναλωτών έχει πλέον αλλάξει, με την εικόνα στα σούπερ μάρκετ την περίοδο των εορτών να είναι η πλέον χαρακτηριστική. Οι μάσκες δεν ήταν πέρσι έξοδο, τα αντισηπτικά, τα τεστ που κάνουμε. Όλα αυτά είναι ένα έξοδο που πριν από 1-2 χρόνια δεν το έχει ο καταναλωτής. Οπότε βλέπουμε όντως ότι οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών πιέζονται και αυτό έχει αντίκτυπο και στο πόσο άνετα ψωνίζει. Φέτος τα Χριστούγεννα περιπίνει, δεν είδαμε γεμάτα καροτσάκια στα καταστήματα. Είδαμε τα καροτσάκια να είναι μισογεμάτα 3/4 περίπου. Αυτό είναι ένα δείκτης το πόσο άνετα ψωνίζει ο καταναλωτής. Η αύξηση των τιμών διάθεση των προϊόντων μοιάζει μονόδρομος, με τις επιχειρήσεις να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να απορροφήσουν τις αυξημένες τιμές. Δεν μπορεί να είναι κερδοφόρα ή μια επιχείρηση ή αντίστοιχα ένας καταναλωτής να μπορεί να βγάλει εις πέρας όλο το μήνα του, εάν παραμένει σταθερό στα 3 ευρώ το μήνα και του κοστολογούνται όλα στα 5 ευρώ. Μικρές αυξήσεις κάναμε, πολύ μικρές, οι οποίες ουσιαστικά δεν βοηθάνε στο να απορροφήσουμε το κόστος παραγωγής. Απλά προσπαθούμε να επιβιώσουμε και να κρατήσουμε μια οικογενειακή επιχείρηση που είναι και αυτή. Όπως οι περισσότερες στην Πάτρα. Αυξήσει την αυξήσει, δηλαδή θα πάρεις γάλα. Θα πάρεις γάλα. Πιστεύω ότι πρέπει κάτι άλλο να γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Δεν χρειάζεται να τα βάλει ο κάθε επαγγελματίας στην τιμή πάνω την αύξηση. Κοινή συνισταμένη των επιχειρηματιών να υπάρξει στήριξη από το κράτος. Ενώ ο κίνδυνος για λουκέτα εγκυμονεί, αφού τα τελευταία 2 χρόνια δοκιμάζονται από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας.